Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παντακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέ τη ασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Περάσαμε τις εορτές των Χριστουγέννων. Είναι μια γιορτή η οποία τιμά όλο το 12ήμερο, το εορταστικό, που το κύριο πρόσωπο είναι επάνω στο Χριστό μας. Επάνω στο Χριστό μας και επάνω στην Παναγία. Και στο τρίτο πρόσωπο είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τα τρία αυτά σημαντικά πρόσωπα, τα οποία έπαιξαν, θα λέγαμε, μεγάλο ρόλο στη σωτηρία μας. Ο μένος πρόδρομος είναι εκείνος ο οποίος δείχνει με το δάχτυλό του τον Χριστό και λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Είδα, λέει, το πνεύμα του Άγιον να κάθεται επί της κεφαλής αυτού και αυτός είναι. Μας δείχνει λοιπόν και το δάχτυλό του αυτό σώζεται του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και αν ενθυμούμε καλά βρίσκεται στη μονή του Βαζοπεδίου Διονυσίου. Στη μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Ευρίσκεται το δάχτυλο το οποίο δάχτυλοδέχτης έδειξε τον Χριστό μας. Το επόμενο πρόσωπο το οποίο παίζει ρόλο σημαντικό στη σωτηρία είναι η Παναγία μας, η οποία γεννά τον Κύριό μας και τον γεννά κατά υπερφυσικό τρόπο, χωρίς να γνωρίσει σύζυγο, χωρίς να γνωρίσει άντρα, παρθένος ήταν, έμεινε και παρέμεινε. Και το σημαντικό πρόσωπο των Χριστουγέννων είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, ο οποίος έρχεται για να σώσει το γένος των ανθρώπων. Έρχεται για να μας επαναφέρει στην τάξη. Έρχεται για να μας επαναφέρει εκεί που ήμασταν. Έρχεται ώστε να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει, να μας συνδράμει, να μας λυτρώσει, να μας σώσει από το χάος το οποίο είχαμε κατρακυλήσει. Σαν ανθρωπότητα, την ημέρα που ο άνθρωπος βγήκε μέσα από τον Παράδεισο, πραγματικά καταστράφηκε, χάθηκε. Αρχίνησε μέρα με την ημέρα να λιώνεται, μέχρι ότου έφτασε στο βαθύ κατρακύλισμα των ημερών μας. Έχασε όλη την έγκλη και την ομορφιά του Παραδείσου. Έχασε ό,τι πιο υπέροχο ζούσε. Τη συνύπαρξή του μαζί με τον Θεό. Το ότι συνομιλούσε με τον Θεό. Είχε άμεση επαφή με τον Θεό. Ζούσε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Ζούσε μέσα στο χώρο όπου θα μπορούσε να κατακτήσει την αθανασία. Πλάστηκε για να γίνει αθάνατος. Αλλά όμως είχε και τη δυνατότητα να οδηγηθεί προς το θάνατο. Αυτό εξαρτιόταν από τον ίδιο, από την προαίρεσή του, τη βούλησή του, από το τι θα έκανε ο ίδιος, αν θα γινόταν υπάκουος στο Θεό ή όχι. Αν θα έκανε το θέλημα του Θεού, το οποίο ήταν να μην φας από αυτό το δέντρο, που όπως έχω επαναλάβει, οι Άγιοι Πατέρες μας ομιλούν ότι ήταν το σίκο το φρούτο αυτό το οποίο έφαγε ο άνθρωπος. Και όχι μήλο, όπως έχει
επικρατήσει να λέγεται. Και γι' αυτό θα δείτε ότι και τη σωτηρία μας την ξεκινάει με το ξέραμα της του δέντρου της οικιάς, το οποίο έγινε αιτία της πτώσεώς μας. Φυσικά το δέντρο αυτό συμβολίζει και τον Ισραήλ. Αλλά από εκεί όμως ξεκινά και η σωτηρία μας, πάλι με τη σταύρωσή του, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, να μην φάει. Εμείς κάναμε το δικό μας το θέλημα, το δικό μας το θέλω, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούμε του Παραδείσου. Ο άνθρωπος παραμένει πάνω στη γη, παραμένει πάνω στη γη με μία σκοπιμότητα, να εκπαιδευτεί, να μάθει, να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η ύπαρξη, το σκοπός της ύπαρξεώς του. Να εναρμονιστεί με το θέλημα του Θεού. Διότι, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Το θέλημά του στα ουράνια είναι εναρμονισμένο όλη η φύση, όλες οι αόρατες και ορατές δυνάμεις. Πλην του τάγματος του αιωσφόρου, όλα τα υπόλοιπα, υλικά και πνευματικά, πειθαρχούν και υπακούν στο Χριστό. Κάνουν μια πλήρη υπακοή. Μια πλήρη υπακοή. Εμείς και ο διάβολος παρουσιάσαμε το δικό μας θέλω, το δικό μας εγώ και κάναμε τη δική μας ανταρσία. Ο διάβολος για αυτό που έκανε καταδικάστηκε αιώνια. Τελείωσε το σενάριο και το έργο με το διάβολο. Έμεινε το σενάριο και το έργο με τον άνθρωπο, τον οποίον άφησε επάνω στη γη και τον αφήνει και αφήνει τον κάθε άνθρωπο με μία σκοπιμότητα. Να μάθει αυτός ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού. Ώστε όταν μάθει να το κάνει, όταν μάθει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε πλέον είναι έτοιμος, τότε πλέον είναι όριμος, τότε πλέον είναι δεκτός ξανά μέσα στον Παράδεισο. Γιατί γι' αυτό το λόγο εκβλήχθηκε εκ του Παραδείσου. Πετάχτηκε έξω από τον Παράδεισο. Διότι δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και γι' αυτό εξωστρακίστηκε του Παραδείσου. Διότι αυτό έγινε αιτία να χαλάσει ο Παράδεισος. Έκανε το δικό του. Άρα δεν είναι δυνατόν να ξαναφύσει τον άνθρωπο, να επιστρέψει μέσα στο χώρο της βασιλείας του, μέσα στο χώρο του Παραδείσου, να ξαναεπιστρέψει ο άνθρωπος, κάνοντας πάλι το δικό του, το δικό του το θέλημα. Γιατί αν τον αφήσει να μπει, αφού κάνει το δικό του το θέλημα, αν του το επιτρέψει και μπει μέσα, δεν υπάρχει λόγος τότε που τον έβγαλε. Δηλαδή όλοι θα αναρωτηθούν και γιατί τότε εκδίωξε τον Αδάμ και την Εύα. Άρα στον Παράδεισο εισέρχεται ο άνθρωπος που εναρμονίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Και όχι εναρμονίζουμε το θέλημα του Θεού με το δικό μας το θέλημα. Άρα πρέπει να εναρμονίσουμε τη ζωή μας και να ζούμε σύμφωνα με όπως θέλει εκείνος. Για να γίνουμε λαός περιούσιος, να γίνουμε λαός εκλεκτός του, να γίνουμε παιδιά δικά του. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο μας ξεχωρίζει, το οποίο μας διακρίνει, ότι οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται στη ζωή τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και να ζήσουν το θέλημά του. Το πετυχαίνουν πάντοτε? Όχι. Γι' αυτό λέμε έχουμε πτώσεις. Αλλά υπάρχει μετάνοια. Αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Ιδιαίτερα ο Αδάμ που ήταν ο πρώτος πλαστής εκ των χειρών του Θεού, με το που τον ρώτησε Αδάμ τι έγινε, γιατί παιδάκι μου, εκείνος αυτομάτως πέταξε τον μπαλάκι, αποποιήθηκε της ευθύνης,
Και αντί να πέσει στα γόνατα και να πει Θεέ μου, συγχώρανε. Λάθος έκανε. Αντιθέτως λέει, δεν φταίω εγώ, η Εύα την οποία εσύ μου έδωσες. Ευθέως προσβάλλει τον ίδιο το Θεό. Δεν φταίω εγώ, αλλά η Εύα φταίει. Αλλά μην ξεχνάς, εσύ η αιτία του κακού, γιατί εσύ μου την έδωσες. Αυτό γυρίζει και είπε στο Θεό. Καταλαβαίνετε, είναι φτάνει τα όρια της βλασφημίας. Αντί να ζητήσει μία συγγνώμη, αντί να πέσει στα γόνατα, δεν το κάνει, αλλά αντιθέτως επιρρύπτει ευθύνες στο Θεό και στην Εύα. Αυτό κόστησε και την έξουση. Άρα κι αν είχε γίνει πτώση και ζητούσε ο άνθρωπος μία συγχώρηση, δεν θα απομακρυνόταν από τον παράδεισο. Του δόθηκε η ευκαιρία της μετανοίας. Γι' αυτό τον ρώτησε ο Θεός γιατί. Για να πει λάθος μου, συγχώρεσέ με Κύριε. Να μην αρχίσει να λέει χίλιες άλλες δικαιολογίες. Έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με. Δεν αποδέχεται ο εγωισμός του ανθρώπου. Δεν το αποδέχεται. Και προσπαθεί μάλιστα να πετάξει και τις ευθύνες επάνω στην Εύα και επάνω στον Θεό. Έτσι λοιπόν τον εκδιώχνει εκ του παραδείσου, τον εκδιώκει εκ του παραδείσου. Τον αφήνει πάνω στη γη ώστε να μάθει να εναρμονίσει το θέλημά του. Με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάς τον εαυτόν και ακολουθεί τον. Δηλαδή, ξεχάστε, αν θέλετε ο Χριστός, όπως είπε, όποιος θέλει να με ακολουθεί. Για να ξανατουδείξω πού είναι ο δρόμος για τον παράδεισο. Για να του ξαναδείξω πώς θα μπει μες στον παράδεισο. Ας ξεχάσει αυτός ο άνθρωπος το δικό του το θέλημα. Απαρνησάς το εαυτό. Εγώ θα σας δείχνω. Αλλά ξεχάστε το δικό σας το θέλημα. Μην ξανακάνετε τα δικά σας. Γιατί δεν σαν να βρισκόμαστε σε μία έρμο, την έρμο Σαχάρα, και ο οδηγός να μας λέει, ακολουθήστε με, εγώ θα σας βγάλω από την έρημο. Θα σας ξαναπάω στην πηγή του ύδατος. Θα σας ξαναφέρω στην πόλη της σωτηρίας. Μην ξανακάνετε το δικό σας και φεύγετε δεξιά και αριστερά. Θα σας χάσω πάλι. Μόνο να ακολουθήσετε με. Μην ξανακάνετε το δικό σας. Αυτό λέει ο Χριστός όταν λέει όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Φανταστείτε ένα πλήθος ανθρώπων μέσα σε μια έρημο που έχει χαθεί πλέον, δεν ξέρει προς τα που να στρέψει και προς τα που να πάει, άρα το μόνο που τον αναμένει και τον περιμένει είναι ο θάνατος μέσα στην καυτή έρημο, και έρχεται ο οδηγός, έρχεται ο σωτήρας και σου λέει ακολούθημη, αλλά ξέχνα να κάνετε ξανά το δικό σας. Μόνο θα με ακολουθείτε. Μην κάνετε στη διαδρομή το δικό σας. Θα ξανακατείτε, θα πελαγοδρομήσετε. Και μας δείχνει το δρόμο της σωτηρίας. Και γιατί το λέει μην κάνετε το δικό σας, γιατί πάλι θα καθείτε. Και αντί εμείς, όταν κάνουμε λάθος, να ζητήσουμε μια συγχώρεση από το Θεό, δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Και σήμερα βλέπετε, μόνο οι χριστιανοί αυτοί και όσοι αγωνίζονται να έχουν ταπεινό φρόνημα, να είναι ταπεινωμένοι, εύκολα ζητάνε το συγγνώμη. Εύκολα σκύβουνε. Γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλη αξία έχει η συγγνώμη απέναντι στα μάτια του Θεού. Και όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά να καταλάβω ότι κάνω λάθος. Και εύκολα η συγγνώμη ανοίγει πάλι την πόρτα του παραδείσου. Άρα και εμείς στον δρόμο μας μπορεί να έχουμε πτώσεις, όμως αυτή τη συγγνώμη που δεν είπε ο Αδάμ και η Εύα, εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι πάντοτε απέναντι στο Θεό να τη λέμε, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε το δρόμο. Να έχουμε εύκολα τα δάκρυα της μετανοίας. Να έχουμε εύκολα το δρόμο της εξομολογήσεως. Εύκολο το δρόμο της σωτηρίας μας. Να μπορούμε να τον περνάμε ακολουθώντας τον Χριστό πάντοτε. Είναι ο μόνος οδηγός που μπορεί να μας σώσει.
Άρα μόνο εναρμονίζοντας το θέλημά μας με το θέλημα του οδηγού, με αυτό που μας λέει ο οδηγός μας, μπορούμε να σωθούμε. Και φυσικά, όπως έχουμε πει και σε άλλες ομιλίες και σε άλλες συνάξεις, οι δρόμοι που επέδειξε, τα οχήματα της σωτηρίας που επέδειξε, που πρέπει να μπούμε, είναι δύο. Ο γάμος και ο μοναχισμός. Είναι δύο οι δρόμοι της σωτηρίας. Ο ένας δρόμος είναι το μυστήριο του γάμου, που όταν προσέξεις με ασφάλεια μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία σου. Είναι το όχημα αυτό που με ασφάλεια σε οδηγεί στη σωτηρία σου. Και το δεύτερο μυστήριο είναι το μυστήριο του μοναχισμού, το οποίο επιλέξαμε εμείς, και πάλι με ασφάλεια και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία σου. Και αυτό γιατί? Διότι μέσα σε αυτούς τους δύο χώρους υπάρχει η ασφάλεια, διότι δεν μπορεί να περάσει το εγώ του ανθρώπου. Άνθρωπος παντρεμένος, ο οποίος θα πάει να περάσει το εγώ του, θα διαλύσει την οικογένειά του. Δεν θα βιώσει την ευτυχία, δεν θα βιώσει τη χαρά, εάν προσπαθήσει ο ένας να επιβάλλει το εγώ του επάνω στον άλλον ή το θέλημά του. Θα πρέπει να θυμάται το εμείς, την ταπείνωση και να σκύβει το κεφάλι. Με ταπείνωση. Η δάμος δεν επιβιώνει μες στο γάμο. Γιατί είναι δρόμος ταπεινώσεως. Είναι δρόμος υπακοής. Διότι και ο γάμος, το μυστήριο του γάμου, η οικογένεια, είναι στην ουσία ένα μικρό μοναστήρι. Τα μοναστήρια δεν ήταν ανάγκη να έχουν μεγάλες συνοδείες, 10, 20, 30 καλογύρους, ή 50 ή 100. Τα μοναστήρια είναι και με 3 καλογύρους, είναι και με 5 καλογύρους, και με 7 καλογύρους. Ένα μικρό μοναστήρι είναι και η οικογένεια, η οποία εφαρμόζει το θέλημα του Θεού και κάνει υπακοή η οικογένεια στο θέλημα του Θεού και δεν κάνει ο καθένας το δικό του, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αν το εφαρμόσουμε στην οικογένεια, κάνοντας υπακοή, αυτομάτως αυτή η οικογένεια σώζεται. Αυτή η οικογένεια βρίσκει τον δρόμο της σωτηρίας. Αν πάει να κάνει ο καθένας μέσα εκεί το δικό του, πάει τη διέλυση. Το ίδιο ισχύει για το άλλο το όχημα, που είναι ο μοναχισμός. Και εκεί πάλι, μια οικογένεια είναι ο μοναχισμός, ένα μοναστήρι είναι και ο μοναχισμός. Όπου πάλι ισχύει το εμείς, πάλι ισχύει η υπακοή, πάλι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το δικό του. Άρα εκπαιδεύεται και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση εκπαιδεύεται για να μάθει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και να μάθει να το εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Να εναρμονίσει τον εαυτό του με το θέλημα του Θεού. Και μέσα στην οικογένεια ο ένας βοηθάει τον άλλον, γι' αυτό δίδεται βοηθός, όπως ονομάζει τη γυναίκα ο Απόστολος, και το Ευαγγέλιο είναι ένας βοηθός που βοηθάει ο ένας τον άλλον, ομοίως μέσα στο μοναστήρι, ο ηγούμενος βοηθάει, καθοδηγεί, αλλά και οι άλλοι αδελφοί, ο ένας βοηθάει τον άλλον, ώστε όλοι μαζί να πορεύονται προς αυτόν τον δρόμο. Να μην κάνει το ίδιο θέλημα, αλλά το θέλημα που θέλει ο Θεός. Γιατί είναι δύο δρόμοι ασφαλούς σωτηρίας. Τώρα, αν ο καθένας, την ώρα που τρέχει το αυτοκίνητο, ανοίξει την πόρτα από την οικογένεια και πέσει κάτω, ή ανοίξει ο άλλος από το αεροπλάνο την πόρτα και επιδείξει, αυτό είναι δικιά του δουλειά. Αυτό είναι δικό του λάθος. Αυτό θα κάνει πλέον το δικό του. Εξωστρακίζεται μόνος του εκείνος. Εξωστρακίζεται μόνος του. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος και πρέπει να εναρμονίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού μέσα από αυτά τα δύο οχήματα που καλείται, τα οποία θα τον μεταβιβάσουν, θα τον επιστρέψουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα τον ξαναβάλουν στον Παράδεισο αυτά τα δύο οχήματα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Η τρίτη δρόμη δεν είναι ασφαλής. Γι' αυτό μίλησα ότι με ασφάλεια μέσα από αυτούς τους δύο δρόμους που σου πας. Πας με ασφάλεια.
Στην Κρήτη πας με δύο τρόπους. Με το αεροπλάνο ή με το καράβι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πας. Πας και πάνω σε μια βάρκα. Αν το επιτρέψει ο καιρός, δεν είναι ασφαλές όμως το μέσον μεταφοράς. Μπορεί να πας με ένα φουσκωτό. Αν έχει καλό καιρό μπορεί να φτάσεις. Μπορεί να φτάσεις. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Μπορεί να πας κολυμπώντας. Να φύγεις από τον Πειραιά κολυμπώντας και να πας κλασικά. Μπορεί να φτάσεις. Αν δεν σε έχει φάει καρκαρία στον δρόμο. Γι' αυτό λέμε δεν είναι με ασφάλεια. Δεν είναι δρόμοι με ασφάλεια. Εκεί αρχίζεις και παίζεις. Και παίζεις τι, με τη σωτηρία σου. Γι' αυτό η Εκκλησία καθιέρωσε δύο οχήματα, αυτά τα δύο μυστήρια, το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο του μοναχισμού, που είναι δρόμοι ασφαλείς. Οχήματα μάλλον με ασφάλεια που σε οδηγούν. Έρχεται λοιπόν αυτές τις ημέρες και κάθε χρόνο η Εκκλησία μας υπενθυμίζει αυτό το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας, ότι έρχεται δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος μας, ο οποίος γίνεται οδηγός μας για να μας αρπάξει μέσα από την έρημο και να μας οδηγήσει κάνοντάς του υπακοή, να μας καθοδηγήσει προς τη σωτηρία μας. Να μας καθοδηγήσει προς τη σωτηρία μας. Και όπως έχω πει αλλού, αυτό είναι και το χρέος των κληρικών, το χρέος μιας ηγουμένης, το χρέος ενός ηγουμένου, το χρέος του γέροντα. Ο κληρικός επί των τράχυλών του φοράει το πετραχύλι και όπως ο οδηγός ενός πούλμαν έχει πάρει στο λαιμό του 50 ψυχές και οφείλει αυτός ο άνθρωπος να οδηγήσει αυτές τις ψυχές στον προορισμό που τις έχει να τις πάρει, εκεί που πρέπει να τις πάρει ο οδηγός του πούλμαν, έχει πάρει 50 ψυχές μες στο πούλμαν και πρέπει να τις φτάσει στον προορισμό τους. Ο εκελήμωνο αν δεν τους φτάσει είναι υπόδικος. Ο εκελήμωνο εάν το εκτροχιαστεί το πούλμαν. Ο εκελήμωνο αν το χτυπήσει κάποιος άνθρωπος μέσα στο πούλμαν, τον οδηγό θα τραβάνε. Γιατί αυτός είναι και υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο. Έχει πάρει στο λαιμό του 50 ψυχές. Το ίδιο και ο ιερέας έχει πάρει στο λαιμό του τις ψυχές των ενωρητών του. Είναι μέσα στο όχημα που λέγεται ναός, που λέγεται εκκλησία. Ο ίδιος μπροστά στο ιερό γίνεται οδηγός. Πιδάλιο στα χέρια του, τιμώνει το Ευαγγέλιο. Και καλείται αυτός να οδηγήσει το λαό του Θεού προς το δρόμο. Το όχημα να το οδηγήσει προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό φοράει το επιτραχύλιο. Επί των τράχυλών του έχει τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και οι ψυχές αυτές, όπως ξέρετε και το έχουμε πει, είναι τα κρόσια στο πετραχύλι του ιερέως. Αυτές οι ψυχές κρέμονται πάνω στο λαιμό του. Και γι' αυτό το πετραχύλι πιάνει επί των τράχυλων. Και μόνο στο τράχυλο. Δεν πιάνει στο υπόλοιπο σώμα. Πιάνει μόνο, δεν πιάνει στους ώμους. Πιάνει μόνο στο τράχυλο. Για να σου θυμίζει ότι τους έχεις πάρει στο λαιμό σου. Και πρέπει να τους οδηγήσεις με ασφάλεια. Το ίδιο πράγμα έχει αναλάβει ο γέροντας, ο ηγούμενος, η ηγουμένη να καθοδηγήσει, γι' αυτό λέγεται καθηγούμενος, καθηγουμένη, γιατί καθοδηγεί τις ψυχές για τη σωτηρία. Αλλά αυτοί που καθοδηγούνται πρέπει να κάνουν υπακοή. Πρέπει να εναρμονίσουν και να βγάλουν το δικό τους το θέλημα και να υπακούνε, γιατί εάν μέσα στο πούλμαν πάει και πατήσει το κουμπί ο επιβάτης και ενώ τρέχει το πούλμαν ανοίξει και επιδείξει κάτω την πόρτα, γιατί έτσι του ήρθε,
ή έτσι θέλει να κάνει, εκεί έχουμε αυτοκτονία. Και φυσικά εκεί δεν ευθύνεται ο οδηγός, ο οποίος είχε καθοδηγήσει και είχε πει στους πουλματζίδες τι πρέπει να κάνουν, στους επιβάτες του πούλματος το τι πρέπει να κάνουν. Εκεί πλέον είναι δική, αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη του πλέον, σε αυτή την περίπτωση. Έτσι έρχεται λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος μας καθοδηγεί. Έχει τον κληρικό ο οποίος καθοδηγεί και είναι υπεύθυνος. Δεν είναι μόνο για μια λειτουργία και έναν εσπερινό ο ιερέας. Να έχει κάνει μια γιορτή, μια πανήγυρη και τα Σαββατοκύριακα. Το ίδιο και ο ηγούμενος. Και είναι η ενασχόλησή του να καθοδηγεί πού? Στην ένωση και στην υπακοή του ανθρώπου, της ψυχής που έχει να αποθέσει στα χέρια του, που του είχε να αποτεθεί η ψυχή, να την οδηγήσει στον παράδεισο. Αυτό που ήθελε να κάνει και ο Χριστός μας. Και ακολουθώντας τον Χριστό, μιμούμενος τον Χριστό, ακολουθεί και πορεύεται και αυτός αυτή την πορεία. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Αυτό ακριβώς έρχεται και μας το θυμίζει κάθε χρόνο η Εκκλησία μας εορτάζοντας τη γέννηση. Και γι' αυτό όλο το χρόνο ο εορταστικός κύκλος που κάνουμε αυτή τη σκοπιμότητα έχει. Να μας υπενθυμίζει τα γεγονότα αυτά ώστε με σκοπό τη σωτηρία μας. Να μην ξεχνάμε, γιατί υπάρχει ο διάβολος απ' την άλλη, ο οποίος ανά πάσα στιγμή, είτε λόγω νεότητος, είτε λόγω χιλίων άλλων πραγμάτων και γήινων μεριμνών, τι κάνει? Δεν αφήνει τον άνθρωπο να σκεφτεί τη σωτηρία του. Ε, καλά, δεν πειράζει, ας το και αύριο. Ό,τι είναι για τη σωτηρία μας, εάν δείτε, ο διάβολος το αφήνει για αύριο. Ό,τι είναι για την κοιλιά μας, το αφήνει και σήμερα. Το αφήνει και σήμερα. Προσέξτε με τι, άμα εναγωνία ο άνθρωπος πολλές φορές, και εκείνος ο χριστιανός ακόμα, ο οποίος νηστεύει και αναμένει τη δωδεκάτη για να φάει λίγο τυράκι μετά στις μία η ώρα, τα μεσάνυχτα εννοώ, όταν είναι ξύπνιος. Να υπήρχε τέτοια αγωνία πνευματική και για τη σωτηρία της ψυχής. Να αναμένει πότε θα περάσει η δωδεκάτη για να κάνει το μεσονυκτικό. Δεν την έχει. Δεν τον αφήνει ο διάβολος. Ή για να κάνει τις μετάνοιές του. Ή για να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ξαγρυπνήσει. Δεν την έχει. Αντιθέτως πρέπει να κοιμήσουν. Ας το αύριο τις κάνεις τις μετάνοιες. Αύριο κάνεις την προσευχή. Ενώ ό,τι είναι για την κοιλιά σου λέει τώρα, σήμερα. Ό,τι είναι γήινο, σου λέει σήμερα, εναγωνίως. Άμα είναι να πας ταξίδι, αυτομάτως ένα κοσμικό ταξίδι. Αυτομάτως του βάζει του χριστιανού τη σκέψη, λέει και το βράδυ δεν κοιμήθηκα από την αγωνία μου. Γιατί θα ταξίδευε την άλλη μέρα και θα πήγαινε βόλτα και σκεφτόταν όλη τη νύχτα τι όμορφο που θα περάσει και που θα πάει. Δεν είχαμε αυτή την αγωνία και για τα πνευματικά πράγματα για τη σωτηρία μας. Δεν την έχουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο διάβολος πώς κατεργάζεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εργάζεται ο Θεός. Άρα δεν έχουμε να πολεμήσουμε μόνο την αδύναμη φύση μας, τον πεπτοκότα άνθρωπο, έχουμε να πολεμήσουμε και με δυνάμεις που είναι πέρα από τα όρια τα δικά μας. Και μόνοι μας δεν μπορούμε, εάν δεν έχουμε δίπλα μας τον Χριστό. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Και δεν σώθηκε η ανθρωπότητα τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό έκανε την Αγία Τριάδα και αποφάσισε ο Πανάγαθος Θεός και έστειλε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος επάνω στη γη. Με αποτέλεσμα να επέλθει η σωτηρία μας. Να βρούμε το δρόμο και να τον ξαναβαδίσουμε. Ακολουθούντας τη σύγχυση αυτού. Ακολουθώντας δηλαδή τα χνάρια του. Αυτό το πράγμα μας το υπενθυμίζει και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει προς τον Λίτο μια επιστολή που του λέει ότι παιδί μου τίτε, τέκνον τίτε, επεφάνηκε, επεφάνει χάρη.
χάρις του Θεού. Φανερώθηκε η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάση ανθρώπης. Φανερώθηκε, ήρθε η χάρις του Θεού, ήρθε ο Χριστός επάνω στη γη και φανερώθηκε η σωτηρία μας για όλους τους ανθρώπους. Έστειλε τον Υιό Του προς χάριν μας και χάρισμα. Δεν πληρώνουμε για τη σωτηρία μας, χάρισμα μας το δίνει, δωρεάν ήρθε. Εκείνος πλήρωσε τα λύτρα και γι' αυτό λέγεται και λυτρωτής. Επεφάνει χάρις η σωτήριος πάση ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς είναι αρνησάμενη την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ειν αιώνη. Επεφάνηκε, λέει, ο Υιός του Θεού, η χάρις που της αχάρισμα μας τον έστειλε. Αλλά όμως έρχεται ο Χριστός για να μας εκπαιδεύσει, παιδεύουσα, να μας διδάξει, να μας εκπαιδεύσει. Τι να κάνουμε? Να αρνηθούμε την ασέβεια και όλες τις κοσμικές επιθυμίες. Ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, αυτό λέει ξεχάστε το. Ό,τι είναι κοσμικό, ξεχάστε το. Διότι και αρνηθείτε το, αρνησάμενη την ασέβεια, ότι είναι ασεβές. Και ζήστε σοφρόνος, με μυαλό, και δικαίως και ευσεβώς ζήσομεν εν τον αιώνη. Να ζήσετε στον αιώνα που ο καθένας ζει, με ευσέβεια, σόφρονα και δίκαια να ζεις. Και με ευσέβεια, με πίστη κοντά στον Χριστό μας. Προσδεχόμενη τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Προσδεχόμενη, αποδεχόμενη δηλαδή, τη μακαρία ελπίδα. Ποια ελπίδα? Ακολουθήστε, λέει, το Χριστό, αρνησάμενοι το δικό σας το εγώ, την ασέβεια και κάθε τι κοσμικό που θέλετε, αποδεχόμενοι τη μακαρία ελπίδα. Ποια ελπίδα να αποδεχτούμε? Το ότι θα μας βγάλει μέσα την έρημο τελικά. Να το αποδεχτούμε, ώστε να τον ακολουθήσουμε χωρίς δεύτερο, γιατί, πώς και τι. Αρνηθείτε όλα αυτά που κάνατε μέχρι σήμερα και ακολουθήστε τον. Αποδεχόμενη τη μακαρία ελπίδα. Κάτι μας έταξε και γι' αυτό είναι μακαρία, είναι μια ευτυχισμένη ελπίδα που μας δίνει. Τι? Ότι θα φτάσουμε στο τέλος. Ποιο είναι το τέλος? Και θα δούμε την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού. Θα ξανασυναντήσουμε και θα δούμε τον μεγάλο Θεό. Ποιον? Τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Θα τον ξανασυναντήσουμε, τον μεγάλο αυτόν, τον Θεό μας. Θα μας γυρίσουν δηλαδή πίσω. Θα μας βγάλει μέσα από την έρημο Σαχάρα. Και θα επιστρέψουμε πίσω ξανά στη Βασιλεία του Θεού. Αρκεί να μην κάνουμε εμείς ασέβειες, να μην ζούμε κοσμικά, να αρνηθούμε κάθε τι το οποίο είναι αμαρτωλό και να ζήσουμε δίκαια, συνετά, με αγάπη, να ζήσουμε ευσεβώς, με ευσέβεια και να είμαστε σίγουροι και τότε να ελπίζετε. Μην αμφιβάλλετε, αυτό σημαίνει και πίστης. Να εμπιστεύεστε τον οδηγό σας. Μην αμφιβάλλετε περί της σωτηρίας σας και θα οδηγηθείτε πάλι πίσω. Και θα δείτε τη δόξα του μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωκε αυτόν υπερ ημών.
ο οποίος για να φτάσει σε αυτό το σημείο εθυσίασε τον εαυτόν του. Τόση ήταν η αγάπη του για να μπορέσει. Δεν ήταν ανέξοδα. Δεν ήταν έξοδα η σωτηρία μας. Για να σε βγάλει κάποιος από μια έρημο, αν ήσουν, ξέρετε πόσα θα ήθελε, ένας οδηγός. Θα σε εκβίαζε για να σου πάρει ό,τι περιουσία έχεις. Ή κάθεσαι εδώ και πεθαίνεις, ή μου δίνεις τόσα και σε οδηγώ. Εγώ που ξέρω το δρόμο. Ιδάλλως εδώ πεθαίνεις. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι ήρθε και έδωκε αυτόν υπερ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας. Και καθαρίσει εαυτόν. Ήθε να μας καθαρίσει και να μας λυτρώσει. Αυτός την πλήρωσε. Και την πλήρωσε με το αίμα του τη σωτηρία μας. Και δεν μπορούμε εμείς ο άλλος να κάνει τέτοια θυσία και εγώ να την αγνοώ. Αυτό λέγεται ευχαριστία μετά. Και για να μας κάνει ξανά, να μας καθαρίσει και να μας κάνει εαυτό λαόν περιούσιον. Να μας ξανακάνει πάλι λαό του εκλεκτό. Όλους τους ανθρώπους. Γιατί εκλεκτός λαός δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, αλλά όλη η ανθρωπότητα ήταν παιδιά του και είναι παιδιά του. Αλλά άρα όλους μας θέλει να μας ξανακάνει λαό περιούσιό του, να μας ξαναδεί μέσα στον παράδεισο, ζηλωτήν καλών έργων, και να είμαστε ένας λαός όπου θα έχουμε και θα παρουσιάζουμε καλά έργα, έργα αγαθά. Όταν δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεβάνει του σωτήρους ημών Θεού, όταν λέει η αγαθότητα, αυτή η αγαθοσύνη του Θεού, αλλά και η φιλανθρωπία του, αποδείχτηκε ότι πράγματι είναι φίλος μας. Είναι φίλος του ανθρώπου. Τώρα στο ίντερνετ μου έγραφε ένας νεαρός, είμαι 17 χρονών πάτερ, και μιλάω και συζητάω, μου λέει, και έχω βρει ένα σωρό φίλους, αλλά όλοι οι φίλοι λέει με πουλάνε. Γιατί? Με εγκαταλείπουν κάποια στιγμή. Και του απάντησα ότι, παιδάκι μου, ποτέ δεν υπήρχαν φίλοι πραγματικοί. Αν βρεις τη ζωή σου ένα-δυο. Δεν είναι εύκολο έξω στον κόσμο να κάνεις φίλους. Εύκολο ο άλλος σε πουλάει, σε εγκαταλείπει. Πολύ εύκολο. Ιδιαίτερα έξω στον κόσμο. Ένα-δύο φίλους μπορείς να κάνεις. Από εκεί και πέρα έξω στον κόσμο ξέχνα το. Δεν υπάρχει φιλία. Εδώ μας λέει ο Χριστός ότι πράγματι είναι φιλάνθρωπος. Φίλος του ανθρώπου, αυτό σημαίνει φιλάνθρωπος. Είναι φίλος του ανθρώπου. Αποδείχθηκε πράγματι ότι μας αγαπάει αυτός. Όταν λοιπόν αυτή η αγαθότητα, η καλοσύνη που αποδείχθηκε με τη φιλανθρωπία του ότι είναι φίλος μας, εφανερώθηκε του σωτήρος μας Θεού, ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη ον επίησαμε εμείς. Όχι διότι το αξίζαμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Και προσέχτε τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο. Άκουσε τι του λέει. Γίναν όλα αυτά που γίνανε. Ήρθε ο Χριστός, γεννήθηκε, επεφάνηκε, φανερώθηκε. Τα πλήρωσε αυτός όλα. Πλήρωσε αυτός την ύφη. Αυτός σταυρώθηκε. Αυτός έχισε το Πανάγιο Πλέμα. Και πρόσεξε, του λέει, ότι ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνων επίησαμε εμείς. Δεν τα έκανε όλα αυτά επειδή εμείς κάναμε κάτι καλό και δίκαιο και σωστό. Όχι. Τα έκανε από την αγαθότητά του και από τη φιλανθρωπία του. Δεν το αξίζαμε. Δεν μας λυπήθηκε γιατί ήμασταν και είπε πω 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 πω. Κρίμα τέτοια καλά παιδιά να χαθούνε. Το αντίθετο έπρεπε να πει. Γιατί τόσο πολύ που είχαμε απομακρυνθεί, έπρεπε να πει, μα τούτοι είναι παλιά άνθρωποι. Δεν αξίζουν καν τη σωτηρία. Όπως κάποτε το είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη.
Και άφησε και πνίγει και όλο το γένος των ανθρώπων. Και άφησε μόνο 5-6 που αξίζανε, τον Νόε με την οικογένειά του. Δεν το είπε αυτό. Άρα τώρα έρχεται και μας σώζει και μας βοηθάει, όχι το αξίζουμε. Έρχεται να μας βγάλει μέσα την έρημο, όχι γιατί είμαστε τα καλά και οι καλοί, τα καλά του παιδιά. Δεν αξίζουμε αυτή την αγάπη του που μας δείχνει. Αλλά κατά αυτού έλεον έσωσε ημάς δια του λουτρού της παλιγενεσίας. Αλλά έρχεται γιατί έχει τεράστια αγάπη απέναντί μας. Έχει έλεος μέσα του. Έχει έλεος, είναι πολυέλεος. Είναι πολυέλεος ο Θεός μας. Και γι' αυτό κρεμάμε τους πολυελαίους στο κέντρο του ναού, που συμβολίζουν τον Χριστό μας. Που ο Χριστός είναι φως, εγώ είμαι ύφητο φως του κόσμου. Και γι' αυτό το λέμε πολυέλαιο και δεν το λέμε πολύφωτο. Γιατί είναι σύμβολο του πολυελαίους που έχει ο Χριστός μας. Αυτό τον κίνησε. Το έλαιός του τον κίνησε. Για σκεφτείτε να μην αξίζει τίποτα. Και όχι μόνο να μην αξίζει, αλλά να είσαι και παλιά άνθρωπος. Και να έρθει το άλλος να σε βοηθήσει. Πόση ευγνωμοσύνη έπρεπε να είχαμε. Πόση ευγνωμοσύνη. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι δεν αισθανόμαστε παλιά άνθρωποι λόγω του εγωισμού μας. Ο κάθε ένας από εμάς θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι καλός. Αλλά άμα περάσει από την κρυσάρα και το κόσκινο του Ευαγγελίου, το πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος και το πως έπρεπε να ήταν ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό, τότε θα διαπιστώσει και θα δει ότι τα μαύρα του τα χάλια. Και θα δει ότι πράγματι από έλεος ήρθε και μας έσωσε ο Θεός. Ο κόσμος βλέπετε έξω έχει ένα τρομερό εγωισμό. Και αισθάνεται και νομίζει και πιστεύει ότι είναι καλός. Και γι' αυτό βλέπετε όταν πέσει μια αρρώστια μέσα στο σπίτι του, όταν του πεθάνει κάτι. Γιατί σε μένα ρωτάει Θεέ μου. Γιατί Θεέ μου να το πάθω εγώ αυτό. Γιατί Θεέ μου στη δικιά μου οικογένεια. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί αισθάνεται ότι ήταν καλός απέναντι του Θεού. Έχει αυτή την πλανεμένη έννοια. Αντί να πει δικαίως πάσχω. Δικαίως υποφέρω. Δίκαιο Θεός επέτρεψε και έπαθα ό,τι έπαθα. Και Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις. Ναι, το λέει. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι καλός. Έχει αυτή την ψευδαίσθηση. Αισθάνεται ότι είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Και γι' αυτό μας το τονίζει. Όχι λέει ότι ήρθε και την καλοσύνη μας, γιατί ήμασταν καλοί και να μας σώσει. Αλλά ήρθε το δικό του το έλεος και έσωσε μας. Και πώς μας έσωσε, δια του λουτρού παλιγενεσίας, δια του Αγίου Βαπτίσματος και ανακαινήσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχει ανεφημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Αλλά ο Θεός μας έσωσε μέσα, λέει, από το Άγιο Βάπτισμα και μας χαρίτωσε με το άλλο μυστήριο του Χρίσματος, όπου εξέχει επάνω σε εμάς πλουσίως, λέει, το Άγιο του Πνεύμα. Πλούσια μας το έδωσε. Δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Μας το έδωσε ο Χριστός μας. Αυτό το πράγμα. Μας τα έδωσε όλο ο Θεός δια μέσου του Ιησού Χριστού όλα αυτά. Είναι αδικαιωθέντες τη εκείνου χάριτη, ώστε να βρεθούμε δικαιωμένοι χαρισματικά. Είδατε καμιά φορά το δικαστήριο λέει, όταν δικάζει έναν άνθρωπο, λέει το εξής. Κοιτάει κάποια πράγματα και ψάχνει να βρει κάποια ελευθερωτικά να θέλει να δώσει. Λοιπόν, και λέει αθώος ο κατηγορούμενος, από το να απαλλάσσουμε τις κατηγορίες, χάν του προτέρου του, καλού του έντιμου βίου του, ξέρω. Στην ουσία σου τη χάρισε το δικαστήριο. Δεν το άξιζες.
Έτσι και λέει ότι εδώ πέρα θα βρεθούμε δικαιωμένοι εκείνη την ημέρα, εννοεί της Δευτέρας Παρουσίας, χάριτι του Χριστού μας, χαρισματικά, γενόμενοι κληρονόμοι κατ' ελπίδα ζωής αιωνίου. Και θα κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, θα φτάσουμε δηλαδή στο τέλος. Και θα την κληρονομήσουμε, θα ξαναμπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Χαρισματικά μεν. Σε αυτό που ελπίζουμε, σε αυτό που μας έταξε. Και το οποίο αυτό δεν είναι ψέμα, αυτό που μας είπε, και γι' αυτό μας καλεί να τον πιστέψουμε. Τον οδηγό μας, τον Χριστό μας, να τον εμπιστευτούμε. Και αυτό που μας λέει, γιατί όταν εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο πλήρως, κάνω αυτό το οποίο μου λέει. Γιατί του έχω εμπιστοσύνη. Δεν βλέπετε μεγάλοι επιχειρηματίες, έχουν χρηματιστηριακούς, πως λέγονται, συμβούλους, τους οποίους τους συγκαλούν σε συμβούλια και τους ρωτάνε τι να κάνω για να αυξήσω τα λεφτά μου. Αυτός ο επιχειρηματίας εμπιστεύεται το συμβουλό του και τους συμβούλους του και ακολουθεί κατά γράμμα αυτό που του λένε. Τον εμπιστεύεται, έχει εμπιστοσύνη στα λόγια του, τον πιστεύει. Τον πιστεύει. Εμείς φανείτε ότι φανόμαστε, θα κληρονομήσουμε όχι χρήματα, αλλά όλη τη Βασιλεία, θα ξαναμπούμε στον Παράδεισο. Και αυτή τη φορά γενόμενοι αθάνατοι. Ουκέτι κυριεύει πλέον από αυτόν ο θάνατος, όσον εισέρχονται στον Παράδεισο. Ο θάνατος πλέον δεν ισχύει, δεν θα έχει καμία δύναμη επάνω. Και εμείς δεν δείχνουμε αυτή την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού. Και αυτό φαίνεται διότι δεν ζούμε ευσεβώς. Φαίνεται ότι δεν κάνουμε υπακοή στο θέλημά του, αφού κάνουμε το δικό μας. Αφού κάνουμε το δικό μας. Και όχι μόνο κάνουμε το δικό μας, αλλά δεν του ζητάμε και συγγνώμη. Και να πούμε, Θεέ μου, αμάρτησα, όπως λέει ο Άσοπος, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, και ούκ ημι άξιος ή να κληθεί με υιός σου. Δέξε με ως ένα των μυστείων σου. Ούτε αυτό το κάνουμε. Και γι' αυτό ο άνθρωπος συνέχεια απομακρύνεται. Δεν πράττει το θέλημα του Θεού. Άρα πώς αυτός ο άνθρωπος, πώς αυτή η ανθρωπότητα θα βγει μέσα από αυτό το αδιέξοδο που έχει περιέλθει μέσα στην έρημο όπου έβρισκεται. Δεν μπορεί να εξέλθει. Άμα δεν έχεις εμπιστοσύνη στον οδηγό σου και δεν ελπίζεις πάνω σε αυτό που σου λέει, δεν πιστεύεις σε αυτό που σου λέει και σου λέει ότι θα σε φτάσω. Έχε μου εμπιστοσύνη, θα σε φτάσω στο τέλος. Σου δίνει μια ελπίδα. Θα αργήσουμε μεν, θα περπατήσουμε πολύ, αλλά θα φτάσουμε. Ξέρω να σε βγάλω από την έρημο. Ξέρω. Έχε μου εμπιστοσύνη. Μη χάνει ελπίδα μας. Θα σας βγάλω. Μην απελπίζεστε. Αλλά επειδή δεξιά και αριστερά του συνεχίζει ο άνθρωπος πολλές φορές να βλέπει έρημο και περπατάει ώρες, το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά, περπατάει ο άνθρωπος και πολλές φορές δεν βλέπει τη χάρη του Θεού, ορατά εννοώ, δεν τη βλέπει ή δεν την αντιλαμβάνεται, θα έλεγα καλύτερα, το πόσο ο Θεός τον σκεπάζει. Δεν την αντιλαμβάνεται τη χάρη του Θεού, βλέπει έρημο παντού. Οπότε απελπίζεται. Γιατί το λέει, μη χάνετε την ελπίδα σας, μόνο να ακολουθήσετε. Να ακολουθείτε έχοντας εμπιστοσύνη και θα φτάσετε ξανά στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο οδηγός σας σας φέρει πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός το οποίο έκανε ο Χριστός. Έκλεινε ουρανούς, ήρθε κάτω στη γη, αρπάζει τους ανθρώπους, αυτούς που θέλουν και τον εμπιστεύεται και τους ξαναεπιστρέφει πάνω στον Παράδεισο. Τους ξαναεπιστρέφει στη γη της επαγγελίας, τη ρέουσα μέλι και γάλα. Τους επιστρέφει στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, στους κόλπους του Αβραάμ. Επιστρέφει στον άνθρωπο, στη Βασιλεία των Ουρανών.
Αυτό γιορτάζουμε και μας το υπενθυμίζει κάθε χρόνο η Εκκλησία μας. Και εμείς, η ανθρωπότητα μιλώ, αντιθέτως τα Χριστούγεννα είναι ένα κοινότυπο τραπέζι. Ένα εορταστικό, αν θέλετε, τραπέζι. Φάγουμε, πίνουμε, να γλεντήσουμε, να περάσουμε καλά, να πάμε διακοπές αυτές τις ημέρες. Και αυτό είναι το νόημα του Χριστουγέννου. Να ζήσουμε καλά λίγες ημέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από τις δουλειές μας, να φύγουμε λίγο μέσα από το άγχος της καθημερινότητας και της εργασίας, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ζουν σε μεγαλοπόλεις, να ξεφύγουν λίγο προς την επαρχία, γι' αυτό τους βλέπετε και επισκέπτονται τα μοναστήρια εκείνες τις ημέρες, γιατί θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Κι άλλος ξεφεύγει προς ένα μοναστήριο, άλλος ξεφεύγει κάπου αλλού και πάει. Αλλά αυτό είναι το νόημα του Χριστουγέννου. Να ποιο είναι το μήνυμα και το νόημα του Χριστουγέννου. Το οποίο είναι η Εκκλησία έρχεται κάθε χρόνο και μας το θυμίζει. Και αυτό κάνει και με όλες τις γιορτές. Γιατί είναι κύκλος. Ένα από τον κύκλο και κάθε χρόνο μας το θυμίζει. Ώστε αύριο μεθαύριο, όταν έρθει το τέλος μας, να μας πει ο Χριστός μας ότι εγώ τόσες φορές στο υπενθύμησα. Τόσες φορές το υπενθύμησα. Και καλά μεν οι λαϊκοί οι οποίοι έχουν πλήθος βιωτικών μεριμνών έξω. Πλήθος βιωτικών μεριμνών. Να πεις ότι κάποια στιγμή ξεχνιούνται. Που είναι απαράδεκτο αυτό που έχει γίνει, γιατί τα έχουν εγκαταλείψει ότι ξεχνιούνται σήμερα. Αλλά το κακό έχει εισέλθει και εντός των ιερών μονών. Το κακό έχει εισέλθει και μέσα σε εμάς. Πόσο ακολουθούμε εμείς τυφλά τον οδηγό μας τον Χριστό. Πόσο εναρμονίζουμε το θέλημά μας καθημερινά με το θέλημα του Χριστού. Φαίνεται από το πόσο κάνουμε υπακοή στον ηγούμενο, οι άνδρες, στην ηγουμένη, στο γέροντα, κατά πόσον υπακούμε. Γι' αυτό η υπακοή είναι θέμα σωτηρίας. Γιατί είναι εναρμόνιση του θελήματος του δικού μας εναρμονισμένο με το θέλημα του Θεού. Και μόνο αυτός ο άνθρωπος βλέπετε σώσει. Αλλά αυτό για να το κάνεις χρειάζεται ταπείνωση. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις το εγώ σου. Αυτό που είπε ο Χριστός. Απαρνησάς το αυτό. Αλλά άμα δεν το βγάλεις, κάνε εσύ τον οδηγό τότε. Πάρε τη θέση του οδηγού, εκεί που είναι στην έρημο, και πες έλα εδώ, θα σας οδηγήσω εγώ. Θα σας οδηγήσω εγώ, παιδιά μου. Και τότε θα σου πούνε οι άλλοι, και πού πας εσύ να οδηγήσεις. Ξέρεις να οδηγήσεις. Είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλους, σε όλο τον εκκλησιαστικό χώρο. Πόσοι εξ ημών ξέρουν πραγματικά να οδηγούν ψυχές. Πόσοι εξ ημών ξέρουν. Το αποτέλεσμα δείχνει τις ανθρωπότητες όλοι. Ξέρουν οι ιερείς. Ξέρουν οι επίσκοποι. Ξέρουν οι ηγουμένοι. Ξέρουν οι ηγουμένισσες. Μα άμα ξέρανε, θα είχαμε οδηγηθεί στη χώρα του φωτός, στη γη της επαγγελίας. Εδώ το ανάποδο φαίνεται ότι έχει γίνει. Η κοινωνία αντί να είναι εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού, και το λέει η Γραφή, εάν εφαρμόσετε το θέλημα του Θεού, τη γη θα την κάνετε παράδεισο. Εδώ η γη μας έχει γίνει μια κόλαση. Ένα μπάχαλο. Από το κακό στο χειρότερο. Άρα, οι οδηγοί, οι ταγοί όπως λέγονται, δεν οδηγούμε σωστά. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος. Δεν εναρμονίζουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Άρα, αυτό που έκανε ο Χριστός και ήρθε να μας αρπάξει και μας λέει ακολουθήστε με, έχοντας εμπιστοσύνη, έχοντας ελπίδα,
Πιστεύοντάς με, δεν το κάνουμε. Εναρμονίζουμε πάλι και κάνουμε το δικό μας. Και ξεφεύγουμε. Και έτσι πλήθος ανθρώπων χάνουμε. Εξού και η κοινωνία είναι έτσι όπως είναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς και σαν μοναχοί, μέσα στα τρία υποχρεωτικά τα οποία έχουμε είναι παρθενία, η εκτιμοσύνη και η υπακοή που είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Γιατί από αυτή εξαρτάται άμεσα και η σωτηρία μας. Άμεσα η σωτηρία μας. Να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Να κάνει τα φετινά Χριστούγεννα και όλα τα Χριστούγεννα που έχουμε διέλθει πραγματικά να μας αφήνουν αυτή τη γεύση και αυτή την εμπειρία. Γιατί ο κόσμος, όπως είπαμε, γιορτάζει Χριστούγεννα και είναι μια λύση καθημερινότητος, μια διασκέδαση και γι' αυτό τελικά γιορτάζει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Κανείς δεν μιλάει για το γεγονός. Και γι' αυτό και όταν επιστρέφουν από τις γιορτές, τις διακοπές, τι λένε, έχετε προσέξει, τι λένε τα βάση δουλειά τους. Πώς περάσατε τα Χριστούγεννα, περάσατε καλά, βλέπετε ότι τα Χριστούγεννα πραγματικά δεν είναι ανάμνηση της σωτηρίας μου, το ότι να ακολουθήσω τον οδηγό μου που ήρθε από τον ουρανό, πάνω στη γη για να με πάρει, να με οδηγήσει πίσω ξανά στον παράδεισο. Αλλά το πώς πέρασα. Άρα έχει εκτραπεί το νόημα του Χριστουγέννου. Και γι' αυτό η ανθρωπότητα ζει μακριά από τον Χριστό και γι' αυτό δεν ενθυμείται τον Χριστό. Τουλάχιστον εμείς θα ζητούμε το ελαιός του. Ας ξέρουμε ότι τη σωτηρία μας δεν την οφείλουμε στα καλά μας τα έργα, αλλά στο έλεος και στη φιλανθρωπία του Θεού και όταν έχουμε πτώσεις γονατιστεί και με δάκρυα στα μάτια αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα να το κάνουμε εμείς. Να το ζητάμε πάντοτε ταπεινά μια συγγνώμη. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.